ένιωσε πόσο ήταν ξένος την αχρηστία των μαρμάρων και των γλυκών συγχορδιών. Τα ρούχα του και τα μαλλιά του μοιάζαν μιας άλλης ηλικίας. Ήτανε κάποιος περασμένος και αυτή ήταν το άγνωστο παρόν. Και αυτή ήταν το άγνωστο παρόν. Αυτή ήταν τα καινούρια στέκια με τον πορτιέρι που διαλέγει. Αυτή ήταν που άλλαζε τις θέσεις στις λίστες επιτυχιών. Ήταν το tempo move your body κι ήταν ο θάνατος της γλώσσας. Κι ήταν beat που σπάει με βία το έμετρο του παρελθόν. Το έμετρο του παρελθόν. Τα δυο τους μάτια πάντως μοιάζαν, κάπου θα υπήρχε η ίδια ρίζα. Πως άρχισε μια κοινωνία, αυτή εν κινήσει αυτός κυρτός. Δεν είχε δίλημα, σε εκείνην θα απευθυνόνταν τα γραπτά του. Και ο ψαλμός του στο χορό της θα βγαίνε τελετουργικός. Θα βγαίνε τελετουργικός. Παντού κυκλοφορούσε χρήμα και από τα κάμπριο που δονούνταν βρεγμένα νέμιζαν μαλλιά. Η αγάπη μέσα αυτό το κάδρο ήταν του δρόμου οι πικροδάφνες. Εμοιάζε να είναι εκτός πεδίου, μα υπήρχε μες στη μυρωδιά. Υπήρχε μες στη μυρωδιά της. Πρώτο μίλησε με φόβο το βράδυ του γλυκού Σαββάτου, που τα κανάλια δείχνουν σοου να σβήσουν την παλιά γιορτή σε κάποιο κλαμπ έξω από το χρόνο τον κυκλικό που υπάρχει Πάσχα. Πήγε και τσούγκρισε τα αυγό της και σπάσανε κι αυτός κι αυτή. Και σπάσανε κι αυτός κι αυτή. Κι όταν φιλήθηκαν εκείνη ένιωσε πόσο ήταν ξένη την αχρηστία του οροσκοπίου και των καλών συγκυριών. Ένιωσε μια καινούρια οδύνη να ξετυλίγει τα μαλλιά της και ένα αεράκι να της φέρνει το μέλλον από το παρελθόν. Το μέλλον από το παρελθόν.